Έτοιμος, πάμε. Έφτασα στη Λάρισα μετά από μεγάλη περιοδία στη Θεσσαλονίκη και γενικά στην Βόρεια Ελλάδα. Οι κομμουνιστές βουλευτές, οι πολιτευτές, οι υποψήφοι, ακόμα και εμείς που δεν είμαστε υποψήφοι, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνουμε εμείς στον κόσμο και να μην περιμένουμε ένας κόσμος απογοητευμένος, κουρασμένος, ταλαιπωρημένος, κλεμμένος, καθημαγμένος, να πηγαίνει να ψηφίσει έχοντας τη δικαιολογία ότι μπορεί να είναι αδιάφορος γιατί δεν περιμένει τίποτα από τη λυκοφιλία και από τη στρούγκα του χρήματος που είναι η Βρυξέλλες. Στα πλαίσια αυτού του γεγονότος που είναι οι εκλογές, άξισα τον κόπο να έρθω στη Λάρισα. Ξέρω τι συνέπεσα με το φεστιβάλ του καφέ, αλλά οι κουκουέδες δεν φιλτραριζόμαστε, δεν πουλιόμαστε στο χρηματιστήριο όπως ο καφές και ελπίζουμε του καφέ να ανεβαίνει δυστυχώς η τιμή, αλλά ευτυχώς να ανεβαίνουν και τα ποσοστά του κουκουέ. Είμαι εδώ, στο πνευματικό κέντρο, για την Αντιγόνη στη Χάγη, σε εκδήλωση της σύγχρονης εποχής. Ο συγγραφέας του κειμένου είναι ένας νεαρός Ναρισιώτης με ένα βαρύ ιστορικό κατακόκκινο όνομα και λέγεται Αριστιδής Λαμπρούνης. Η υπερηφάνεια μου είναι ότι είναι ένα νέο παιδί το οποίο έψαξε και βρήκε από τη Χάγη, από το δικαστήριο, όλα τα πρακτικά της κατάθεσής μου, όταν ακόμα κανένας δεν συνειδητοποιούσε τι σημαίνει ειδικό δικαστήριο. Το πρόσωπο που μιλάει είμαι εγώ. Η προφητεία είναι ότι μετά από 20 χρόνια έχω πει στους δικαστές μακάρι να μην ξαναζήσουμε δεύτερο πόλεμο στην Ευρώπη. Και δυστυχώς, εκτός από τη Γόνη, ήμουν και Κασάνδρα. Δηλαδή, εκτός από να αντιπαρατεθώ με την εξουσία, έπεσα και μέσα. 20 χρόνια μετά έχουμε πόλεμο, γιατί αυτό έγινε το 4, έχουμε 24 και έχουμε πόλεμο ανοιχτό στην Ουκρανία, με τη χώρα μας στοχοποιημένη. Και επισημαίνω κάτι. Αντιγόνες, εύχομαι να υπάρξουν πάρα πολλές. Κρέοντες να μην υπάρξουν. Και θυμηθείτε όλοι σας, βλέπω και νέους ανθρώπους, βλέπω και μεγαλύτερους, ότι μετά τον Ντάνιελ πολλά πράγματα μείναν χωρίς κανένα ενδιαφέρον. Σε αυτόν εδώ τον τόπο, σε αυτόν εδώ τον κάμπο, σε αυτήν εδώ τη Θεσσαλία, εκτός από την Αμερικανονατοϊκή βάση του Στεφανοβίκιου. Αν θέλετε να τη χαίρεστε, ψηφίστε τα άλλα κόμματα. Αν θέλετε να σωθεί ο τόπος, ψηφίστε κουκουέ.